σας καλησπερίσω λοιπόν και εγώ από τη μεριά μου και να χρησιμοποιήσω λίγο την εισαγωγή, την εισηγητική εισαγωγή που έκανε η συντρόφισσα για να απαντήσω σε ένα ερώτημα το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στα κεφάλια πολλών. Εντάξει, ωραίο θέμα, ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, My Data, ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, αλλά τώρα βρήκατε την ώρα που όλοι ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε το μεγάλο ξεσκομό απέναντι στις εργασιακές ανατροπές του αιώνα, εμείς εδώ καθόμαστε, συζητάμε τα ηλεκτρονικά βιβλία και το My Data. Και φυσικά, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η απάντηση δεν είναι ότι είχαμε προετοιμάσει την εκδήλωση από 2 μήνες πριν και έτυχε. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι εργασιακές ανατροπές και η προώθηση της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους, του My Data, που αφορά ειδικότερα σε εσάς τους λογιστές, είναι στην πραγματικότητα 2 όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι 2 όψεις της ίδιας ενιαίας αντεργατικής στρατηγικής που έχει το κεφάλαιο, που λέει ότι για την ανάγκη διασφάλισης της κερδοφορίας των μεγάλων ομίλων, για την ανάγκη ισχυροποίησης του αντιδραστικού, ενδογενώς αντιδραστικού αστικού κράτους, θα προχωρήσουν μια σειρά μετασχηματισμοί που έχουν να κάνουν και με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, μέσα στον οποίο η ψηφιοποίηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, και δίπλα σε αυτό θα επιδεινωθούν ακόμα χειρότερα οι εργασιακές σχέσεις, θα αυξηθεί η εκμετάλλευση, θα γίνει ακόμα πιο εκμεταλλευόμενος ο μισθωτός και ο αυταπασχολούμενος δίπλα σε αυτό, εργαζόμενος μέσα σε αυτούς και οι λογιστές. Θα δούμε δηλαδή, αναλύοντας λίγο ειδικότερα το ζήτημα του My Data, ότι αν θέλετε το κεντρικό αφήγημα της περίοδου, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, και έχει σημασία να επιμείνουμε στο ότι είναι ένα κοινό αφήγημα όλων των αστικών δυνάμεων, ότι δηλαδή η τεχνολογική και παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας θα αφήσει πίσω μία σειρά από παθογένειες του παρελθόντος, θα αφήσει την παλιά χώρα, την παλιά Ελλάδα, και θα δημιουργήσει μία νέα θαυματουργή καπιταλιστική ανάπτυξη των επόμενων ετών, στην οποία θα φάμε όλοι με χρυσά κουτάλια και στην οποία θα ωφεληθεί τόσο το κεφάλαιο όσο και ο εργαζόμενος, είναι πέρα για πέρα λαθεμένη, πέρα για πέρα προσανατολιστική, συγκαλύπτει την πραγματικότητα. Πρώτα και κύρια, συγκαλύπτει την πραγματικότητα το όλο, αν θέλετε, επιχείρημα της θαυμαστής νέας τεχνολογίας. Τα My Data, όπως και γενικότερα όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες που έρχονται τώρα και προσπαθούν να επιταχυνθεί με πολύ έντονο τρόπο η εφαρμογή τους, δεν είναι τεχνολογίες που έπεσαν από τον ουρανό, δεν είναι τεχνολογίες που τελικά ούτε μας είναι ξένες, ούτε τις φοβόμαστε. Αν δει κανείς τις δεκαετίες ανάπτυξης που έχει ο τεχνολογικός τομέας, που έχουν οι τηλεπικοινωνίες, οι ψηφιακές τηλεπικοινωνίες, και δίπλα σε αυτές οι δεκαετίες ανάπτυξης που έχει ο δικός σου επιστημονικός κλάδος της λογιστικής, της προτυποποίησης, του πώς ακριβώς μετρώνται και αποτιμώνται μια σειρά πλευρές κοινωνικής παραγωγής για να μπορούν να ψηφιοποιηθούν, εύκολα βγάζει το συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για μια καινοτόμα ιδέα, για κάποια τεχνολογική επανάσταση που έπεσε από τον ουρανό και άρα που όλοι εμείς οι κινήθνητοί πρέπει να την κοιτάξουμε με δέος και να αφήσουμε κάποιους ουδικούς να μας εξηγήσουν για το τι ακριβώς θα την κάνουμε, αλλά είναι στην πραγματικότητα μια ολόκληρη διεργασία, μια εξελικτική διεργασία συνολικά της κοινωνικής ανθρώπινης εργασίας, της επιστήμης σαν θεωρητικοποίηση αυτής της κοινωνικής πείρας, δεκαετιών ολόκληρων, ο οποίος έχει φτιάξει όλα αυτά τα τεχνολογικά θαύματα τα οποία έρχονται και υλοποιούνται τώρα. Δεν μας φοβίζει λοιπόν αυτή η νέα τεχνολογία, την ξέρουμε γιατί εμείς τη δημιουργήσαμε. Και όχι μόνο αυτό, μπορούμε, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα που μας είναι πιο οικείο, το παράδειγμα, το ειδικό παράδειγμα πιο σωστά, του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους στον τομέα της λογιστικής, το περιβόητο My Data, να καταλάβουμε και να εχνηλατήσουμε το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των τεχνολογικών αλλαγών όταν γίνονται μέσα σε αυτό το ασφικτικό για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, ασφικτικό για την ικανοποίηση των αναγκών μας πλαίσιο της καπιταλιστικής παραγωγής, του καπιταλιστικού κέρδους. Γιατί, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όταν ακούμε ότι η νέα τεχνολογία και η υλοποίησή της θα ελαφρύνει τον κόπο των εργαζόμενων και θα μας κάνει να δουλεύουμε λιγότερο, τουλάχιστον εμείς εδώ μπορούμε απλά να γελάσουμε. Ξέρουμε τι σημαίνουν τα My Data σήμερα. Ξέρουμε ότι τα My Data είναι άμεσα συνδεδεμένα με ασφικτικά deadlines που υπάρχουν για να στηθεί σήμερα το σύστημα, deadlines τα οποία μετατρέπουν ακόμα περισσότερο τον εργαζόμενο άνθρωπο σε σκλάβο μιας ολόκληρης παραγωγικής διαδικασίας, deadlines τα οποία έχουν έρθει ως ένα βαθμό
μέσα από τη μια κρατική, ασφικτική κρατική ρύθμιση που επιβάλλει το ρυθμό και τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Και ξέρουμε ότι σήμερα όλη αυτή η διαδικασία ουσιαστικά οδηγεί σε ένα πολλαπλασιασμό της εργασίας που κάνει ο μισθωτός και αυταπασχολούμενος λογιστής, προκειμένου να ψηφιοποιηθούν μια σειρά από διαδικασίες, να ψηφιοποιηθούν τα αποθέματα που έχουν επιχειρήσεις και πάει λέγοντας. Ενώ ξέρουμε ότι στη συνέχεια όχι μόνο μεταφέρεται μια ολόκληρη σειρά από εργασιών που μέχρι τώρα έκαναν κρατικοί υπάλληλοι στις πλάτες των αυταπασχολούμενων και των μισθωτών λογιστών που θα πρέπει να παραδίδουν έτοιμα πλέον όλα τα δεδομένα χωρίς να χρειάζεται σχεδόν απολύτως κανένα ανθρώπινο χέρι μέσα στις κρατικές υπηρεσίες και θυμηθείτε τα στήθη ή τις δεκάδες εργαζόμενων που έπρεπε να πληκτρολογούν τα φορολογικά έγγραφα όλα τα προηγούμενα χρόνια, ενώ στη συνέχεια όχι μόνο έρχονται τα φορολογικά στοιχεία έτοιμα σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά απαιτεί το κράτος μια ολόκληρη σειρά από άλλα δεδομένα να τα περνάνε οι μικρές επιχειρήσεις και αυταπασχολούμενοι λογιστές, απαλύνοντας στην ουσία το κράτος από την αναγκαία εργασία και επιτρέποντας το κράτος να προχωρήσει σε απολύσεις και σε αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού που θα οδηγούμε στη συνέχεια. Ξέρουμε επίσης ότι στην επόμενη φάση, μετά από 2, 3, 4 χρόνια, όταν θα υλοποιηθούν και θα αρχίσουν να θα δρομολογηθούν με μεγαλύτερο ρυθμό και με μεγαλύτερη συνέπεια όλες αυτές οι ηλεκτρονικές διαδικασίες, το αποτέλεσμα δεν θα είναι να δουλεύουν λιγότερο οι μισθωτοί και οι αυταπασχολούμενοι λογιστές. Το ξέρουμε και το βλέπουμε. Βλέπουμε την τάση δραματικής επιτάχυνσης, συγκέντρωσης, εγκεντροποίησης όλης της λογιστικής διαδικασίας σε πολύ μεγάλα γραφεία, σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που θα κάνουν μια σειρά από ολόκληρες διαδικασίες και θα λειτουργούν διαδικτυακά. Και ξέρουμε στην πραγματικότητα ότι θα έχουμε από τη μία ένα κύμα απολύσεων που θα πιάσει κυρίως μικρότερα λογιστικά γραφεία και πολλούς αυταπασχολούμενους λογιστές, ενώ στο άλλο άκρο όσοι συνεχίζουν να δουλεύουν σε μεγαλύτερες εταιρείες θα γνωρίσουν μια μεγάλη ιδιωτικοποίηση της εργασίας, ακόμα σκληρότερους όρους δουλειάς, ακόμα πιο σύνθετη, πιο πολύπλοκη εργασία, γιατί θα πρέπει λιγότεροι άνθρωποι να χρησιμοποιώντας μια σύγχρονη τεχνολογία να λειτουργούν πολύ πιο σύνθετα και πολύ πιο πολύπλοκα συστήματα. Και ξέρουμε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι αυτή η τάση είναι μια τάση αναγκαστική για τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Ο Μάρξ το είχε αναλύσει με πάρα πολύ εύλογο τρόπο ήδη από το 1850, όταν έγραφε το κεφάλαιο και τα Grundrisse. Είχε αναδείξει, αν θέλετε, την ουσιαστική δομική εσωτερική αντίφαση που έχει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, ο οποίος από τη μία, ενώ προσπαθεί να εξοικονομήσει ανθρώπινη εργασία, γιατί με αυτή αποτιμά το κόστος, τα πάντα αποτιμούνται στο κόστος ανθρώπινης εργασίας, από την άλλη, ακριβώς επειδή η ανθρώπινη εργασία είναι η μοναδική πηγή του πλούτου, μέσα στον καπιταλισμό αυτή η εξοικονόμηση οδηγεί αναγκαστικά σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, σε ανάγκη, σε υποχρέωση των εργαζόμενων να δουλεύουν ακόμα περισσότερο, ακόμα σκληρότερα. Η τάση λοιπόν ανεργία στο ένα άκρο και απώλεια θέσεων εργασίας και από την άλλη αντικατάσταση ζωντανής εργασίας, ένταση εκμετάλλευσης, αύξηση του χρόνου εργασίας, πολυπλοκότητα της εργασίας είναι μια αντικειμενική διαδικασία από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Και λέω να το κρατήσουμε αυτό, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και συσύντροφοι, για το τι ακριβώς θα έρθει τα επόμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή, όλη αυτή η διαδικασία των My Data, παρά το γεγονός ότι σε πρώτη ανάγνωση εμφανίζεται σαν να έχει θετική επίδραση σε μικρές επιχειρήσεις, σε αντίθεση με αυτά τα, αν θέλετε, τον επικοινωνιακό ρημαγδό, την επικοινωνιακή προσπάθεια που κάνει το αστικό κράτος να επιμφανίσει με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά τα έξοδα που θα κάνουν. Γιατί τα πολύ μεγάλα σταθερά κόστη για να προχωρήσει η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των αποθεμάτων και όλων των διαδικασιών εμπορίας όλων των εμπορευμάτων των μικρών επιχειρήσεων οδηγούν σε πολύ μικρότερα κέρδη αφού έχουν μικρό τζίρο και πολύ μικρό όγκο εμπορευμάτων που πολλούνται. Αν θέλετε και για να μπορέσουμε να το αποδείξουμε αυτό, οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες είχαν οικονομικό συμφέρον από τέτοιες λύσεις σε εφαρμόζουν ήδη. Και ως ένα βαθμό όλη αυτή η διαδικασία του My Data και της υποχρεωτικής ηλεκτρονικοποίησης όλων των συναλλαγών μιας επιχείρησης είναι επί της ουσίας μια υποχρεωτική εφαρμογή μεθόδων που μέχρι σήμερα συνέφεραν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις που τις εφαρμόζουν εδώ και ίσως δεκαετίες. Συγχρόνως, η όλη αυτή η διαδικασία των My Data καθιστά ακόμα πιο δύσκολη
την απόκρεψη εισοδημάτων που έκαναν, ας μην γελιόμαστε, να πούμε την αλήθεια ως έχει, πολλές μικρές επιχειρήσεις που δεν είχαν, αν θέλετε, τις τεράστιες δυνατότητες νόμιμης φοροαποφυγής, είτε μιλάμε για τριγωνικές πωλήσεις, είτε μιλάμε για φορολόγητα αποθεματικά, είτε μιλάμε για δυνατότητα μέσα από την εμπόριο πνευματικής ιδιοκτησίας και τέτοιες επενδύσεις να συγκαλύπτουν από πολύ μεγάλα κομμάτια του τζίρου, ή μιλάμε για τους μεγάλους επενδυτικούς νόμους. Οι μικρές λοιπόν και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν είχαν δυνατότητα να προσφύγουν σε τέτοιες μεθόδους και η απόκρυψη των συστημάτων ήταν ένα ουσιαστικό εργαλείο το οποίο τις κρατούσε στην ουσία σε ζωή. Το πρώτο βήμα έχει γίνει την τελευταία δεκαετία με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με την καθιέρωση του πλαστικού χρήματος σαν την νόρμα, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε 15-20 χρόνια πριν. Τώρα είναι απολύτως φυσιολογικό για τον καθένα να πάει να πάρει 1,5 ευρώ δίνοντας μια πιστωτική κάρτα, που φυσικά δεν συνέβαινε το 2005-2007. Και έχει σημασία να κρατήσουμε την πορεία η οποία οδήγησε και ανάπτυξε αυτή τη διαδικασία. Ενώ όλη η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών αυτών θα κάνει ακόμα δυσκολότερη αυτή τη διαδικασία για ένα μεγάλο όγκο μικρών επιχειρήσεων. Τέλος, ο τεράστιος όγκος καταγραφής προσωπικών δεδομένων, τόσο των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όσο και των αυταπασχολούμενων, όσο και των πελατών τους, σε πρώτη φάση στις ΔΟΗ και σε δεύτερη φάση και στις τράπεζες. Και φυσικά η λογική ότι θα προστατευθούν αυτά τα δεδομένα είναι, και νομίζω εδώ που βρισκόμαστε ο καθένας μπορεί να το καταλάβει, ένας απόλυτος μύθος. Αν τα δεδομένα ψηφιοποιηθούν, θα χρησιμοποιηθούν. Το πρόσφατο παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, όπου το Κεντρικό Σύστημα Υγείας υλοποίησε και ενοποίησε όλα τα ιατρικά δεδομένα όλων των ασθενών, είτε μιλάμε για κάθε είδους νοσήματα, είτε μιλάμε για ιατρικά δεδομένα από νοσοκομεία, ιατρικά δεδομένα από σχολεία, ιατρικά δεδομένα από προσωπικές επισκέψεις, σε μια μεγάλη ενιαία βάση δεδομένων, την οποία, όπως τη λέει, θα τη χρησιμοποιήσει και για εμπορικούς σκοπούς ή και για σκοπούς ανάπτυξης διάφορων φαρμάκων, και με αυτόν τον τρόπο συγκαλύπτουν εμπορική τους χρήση, είναι ένα τελευταίο πολύ ανησυχητικό αλλά ενδεικτικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας του τι, πού θα πάνε και τι θα γίνουν όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται. Και αν θέλετε, έχει σημασία να κρατήσουμε ανοίγοντας αυτή την πλευρά και την όλη συζήτηση εδώ στην Ελλάδα, γιατί μετά από κάθε έγκλημα που τελείται και πρέπει να διαλευκανθεί, ξαφνικά πετάγεται ότι ο υπερκοριός της ΕΕΠ έχει καταγράψει με κάποιο μαγικό τρόπο, χωρίς κανείς να σκέφτεται μα τι ακριβώς καταγράφει, ανθρώπους που δεν είχε κανένα λόγο να καταγράφει. Ή βλέπουμε κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας, υποτίθεται, οι οποίες όμως μπορεί να κρατάνε τηλεοπτικό υλικό αυτοκινήτων που έχουν διέλθει το ένα ή το άλλο σημείο εβδομάδων ή μηνών πριν. Ενώ υποτίθεται η νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων απαγορεύει τις κάμερες που κοιτάνε, να κοιτάνε δημόσιο χώρο. Είναι λοιπόν προφανές ότι η γενική, αν θέλετε, αρχή που βάζουν αυτοί που ανησυχούν για τα προσωπικά δεδομένα, που λένε ότι ό,τι ψηφιοποιείται θα χρησιμοποιηθεί, είναι μια αρχή η οποία θα λειτουργήσει και εδώ. Και ήδη υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες ετοιμάζονται και προετοιμάζονται, αν θέλετε, για το πώς θα χρησιμοποιήσουν τον πλούτο όλων αυτών των εμπορικών δεδομένων που θα συλλεγούν το επόμενο διάστημα, για να μπορέσουν να κάνουν αποτελεσματικότερη διαφήμιση, να μπορέσουν να κάνουν αποτελεσματικότερη εμπορική προπαγάνδα. Και τέλος, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και συσύντροφοι, σε μεγαλύτερη κλίμακα, η καταγραφή σε τόσο μεγάλη ανάλυση συνολικά της οικονομικής ζωής ολόκληρης της χώρας, των αυταπασχολούμενων, των μικρών επιχειρήσεων, σε οποιοδήποτε μέρος και για οποιαδήποτε δραστηριότητα κι αν στην οποία δραστηριοποιούνται, είναι μια διαδικασία η οποία μοναδικό ωφελημένο μπορεί να έχει την κρατική φορολογική αρχή, που θα μπορεί να αυξήσει τη φορολογία στους αυταπασχολούμενους για να μπορέσει να ελαττώσει ακόμα περισσότερο την ήδη ισχυρή φορολογία και να χρηματοδοτήσει τους μεγάλους ομίλους, ή θα μπορεί με έναν πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο να καθοδηγεί στην εμπορική πολιτική των μεγάλων επιχειρήσεων. Αν λοιπόν συνοψίσουμε αυτή την εξέλιξη μέχρι τώρα, θα δούμε μια φοβερά θαυμαστή τεχνολογία. Μια τεχνολογία που τη βλέπουμε και τη θαυμάζουμε, γιατί πραγματικά λύνει τα χέρια μας. Μια τεχνολογία η οποία δεν έρχεται από το πουθενά, αλλά είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών ή αιώνων, αν το ξύσει κανείς λίγο περισσότερο, κοινωνικής εργασίας όλων των προηγούμενων ετών, θεωρητικοποίησής της, η οποία τώρα είναι όριμη για να εφαρμοστεί. Μια τεχνολογία όμως που σήμερα όταν εφαρμόζεται θα έχει ένα αποτέλεσμα.
την εκτείναξη κερδοφορία των μεγάλων ομίλων, τη συγκέντρωση και την δραστική επιτάχυνση κεντροποίηση του κεφαλαίου σε όλους τους κλάδους, τόσο στον κλάδο το δικό μας, όσο και γενικότερα στην οικονομία, και μια μεγάλη συγκέντρωση των δεδομένων που ήδη χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο. Θα έχει σαν αποτέλεσμα να εντατικοποιηθεί ακόμα περισσότερο η εργασία των αυταπασχολούμενων και των μισθωτών, λογιστών και συνολικότερα των εργαζόμενων σε συναφείς κλάδους. Και θα έχει μια ουσιαστική όξυνση της οικονομικής πίεσης που δέχονται μικρές επιχειρήσεις και αυταπασχολούμενοι. Γιατί αν θέλουμε να γενικεύσουμε λίγο τη συζήτηση και να δούμε λίγο ποιος θα κερδίσει από το περιβόητο ψηφιακό κράτος, υπάρχουν κερδισμένοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Οι μεγάλοι όμιλοι που θέλουν ένα ισχυρό, γρήγορο, επιτελικό και αποτελεσματικό κράτος, το οποίο σε πάρα πολύ μικροχρονικό διάστημα θα δίνει την τυπική φυσικά έγκριση ότι μπορούν να προχωρήσουν όποια επένδυση θέλουν. Οι μεγάλοι όμιλοι που θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια ταχεία συγκέντρωση όλων των οικονομικών δεδομένων που θέλουν για να αποφασίσουν σε τι επενδύσεις θα προχωρήσουν. Οι μεγάλοι όμιλοι που θα δουν μια μεγάλη αύξηση του μεριδίου τους, τόσο στο λογιστικό κλάδο όσο και σε υπόλοιπους κλάδους. Ενώ χαμένοι. Θα είναι οι μισθωτοί του δημοσίου που θα δουν απολύσεις από τη μία, εντατικοποίηση της εργασίας από την άλλη. Θα είναι οι εργαζόμενοι στις λογιστικές επιχειρήσεις που ήδη γνωρίζουν μια μεγάλη εντατικοποίηση και θα γνωρίσουν ακόμα περισσότερο σε επόμενη φάση. Θα είναι χαμένες οι μικρές επιχειρήσεις που θα γνωρίσουν μια οικονομική πίεση και όχι, αν θέλετε, την ασφάλεια που θα μπορούσε να προσφέρει η τεχνολογία. Και το φαινόμενο αυτό, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, το φαινόμενο δηλαδή μια τεχνολογία που θα μπορούσε πραγματικά να λύσει τα χέρια των εργαζόμενων, μια τεχνολογία αξιοθαύμαστη, μια τεχνολογία που τη φτιάξαμε εμείς με τον δικό μας κόπο, την έχουμε ρυθμίσει εμείς με τον δικό μας κόπο, αλλά τώρα χρησιμοποιούνται από αυτούς που έχουν το πάνω χέρι, από αυτούς που έχουν την εξουσία εναντίον μας, μπορούμε να το δούμε παντού. Μπορούμε να το δούμε σε οποιαδήποτε φοβερή και εκπληκτική τεχνολογική αλλαγή προωθείται το τελευταίο διάστημα. Δείτε για παράδειγμα την πράσινη ενέργεια. Ναι. Μπορεί να χρειάζεται να μειωθούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά εκεί, αν θα τρέξει με τους ρυθμούς που λένε ή με κάποιους άλλους, αν πρέπει να περιορίσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα κατά 5% ή κατά 95%. Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Όμως, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ακόμα και αν δεχτεί κανείς το στόχο της μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα για να χτυπηθεί η κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να απαντήσει κανένας πιστικά στα επιχειρήματα. Γιατί δεν γίνονται μεγάλα υδροελεκτρικά έργα που δεν παράγουν καθόλου διοξείδιο του άνθρακα? Γιατί δεν προχώρησε η αλλαγή των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ σε μονάδες με πολύ ψηλότερη απόδοση? Γιατί γίνεται τεράστια σπατάλη όταν χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο και καίγεται για να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα και πάνω από τη μισή ενέργεια που περιέχει αυτό το φυσικό αέριο πετιέται? Και τα ερωτήματα θα ήταν πολλά. Ή να συνεχίσει και να λέει, είναι άραγε μοιραίο να πληρώνουμε 4 φορές πάνω την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος? Είναι άραγε μοιραίο να ζούμε σε μια ενεργειακή φτώχεια? Είναι άραγε μοιραίο όλη η περιβόητη πράσινη μετάβαση να σημαίνει για μας πανάκριβα αυτοκίνητα και κατάργηση επί της ουσίας του φθηνού αυτοκίνητου που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, αφού τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα κάνουν 2 και 3 φορές παραπάνω και δεν θα μπορούν να πουληθούν ως μεταχειρισμένα? Όποια πλευρά και αν πάρει κανείς, θα δει την ίδια αντίθεση. Τα φάρμακα, ποια υλοποιούνται και ποια όχι, για ποιο λόγο φάρμακα κατά της φαλάκρας είναι σημαντικότερα τα φάρμακα κατά της φυματίωσης, που τώρα σε ολόκληρο τον κόσμο αρχίζει να αντιστέκεται στα αντιβιωτικά για να δέχονται 5 ή 10 φορές περισσότερη χρηματοδότηση. Ή αν θέλετε να πάμε στην άλλη περιβόητη τεχνολογία που μας έχουν κυριολεκτικά γανώσει τα αυτιά, 10 με 15 φορές κάθε μέρα στην τηλεόραση και σε όποια στάση λεωφορείου και αν πάει κάποιος, θα δει μια μεγάλη αφίσα 5G. Και όλη αυτή η συζήτηση συγκαλύπτει από πίσω τους τρομακτικούς γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, είπα, Κίνα για το ποιος θα φτιάξει τα δίκτυα, συγκαλύπτει το νέο επίπεδο παρακολούθησης που θα φέρουν τα συστήματα 5G, συγκαλύπτει τις πολλές στρεβλές ανάγκες που προωθεί αυτή η τεχνολογία, γιατί ποιος σας είπε ή ποιος μας είπε, αν θέλετε, ή πότε ρωτηθήκαμε εμείς αν προτιμάμε να πάμε να παρακολουθήσουμε μια συναυλία από το κινητό αντί να πάμε να την παρακολουθήσουμε ζωντανά, ή γιατί είναι το υποκατάστατο του πολιτιστικού προϊόντος που λέει να επισκεφθώ ένα μουσείο είναι καλύτερο από το να πω να το επισκεφτώ, και πάει λέγοντας, και ο κατάλογος θα μπορούσε να είναι πολύ μακρύς. Έχει λοιπόν σημασία να κάτσουμε για να σκεφτούμε γιατί, από την άλλη πλευρά. Γιατί υλοποιούνται και προωθούνται με τέτοιο τρόπο και με τέτοια ένταση όλες αυτές τις τεχνολογίες σε ολόκληρο τον κόσμο? Η ουσία και η απάντηση, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και αν θέλετε ο ενεπιρητικός κρίκος που βοηθάει να καταλάβουμε συνολικότερα τη στρατηγική του αντίπαλου στην παρούσα φάση, δεν είναι άλλος παρά το πολύ προσφυλές σε όλους μας ζήτημα της οικονομίας.
It's the economy stupid που λέγανε και οι Εγγλέζοι. Αν αρχίσει και ξύνει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει και στο οποίο προσπαθεί να απαντήσει η αστική στρατηγική, θα καταλήξει στο ζήτημα της καπιταλιστικής κρίσης υπερσόρευσης κεφαλαίου. Τι σημαίνει υπερσόρευση κεφαλαίου? Εσείς ως λογιστές το ξέρετε καλύτερα από μένα. Μια επιχείρηση η οποία κάτι παράγει, αλλά έχει στην τράπεζα 100 δισεκατομμύρια, είναι μια πετυχημένη επιχείρηση, αλλά από την άλλη είναι μια ανίκανη επιχείρηση. Κανείς δεν θέλει να έχει στην τράπεζα 100 δισεκατομμύρια. Είναι λάθος. Δεν τα χρειάζεται και όταν έχει 100 δισεκατομμύρια πολύ απλά γιατί δεν έχει τι να τα κάνει, σε τι να τα επενδύσει, το πρόβλημα είναι γιγαντιαίο. Αν λοιπόν εξετάσει κανείς την οικονομία στο ολόκληρο τον πλανήτη από τις αρχές του 2000 που το πρόβλημα αυτό έγινε πολύ έντονο, θα δει ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Μια γιγαντιαία υπερσόρευση κεφαλαίων που δεν μπορούν να επενδυθούν κερδοφόρα. Και τα 100 δισεκατομμύρια που έλεγα νωρίτερα ήταν τα 100 δισεκατομμύρια που είχε και ακόμα έχει ένα μεγάλο κομμάτι, μπορεί να έχουν αυξηθεί κιόλας τώρα, στα ταμεία της Apple. 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Πολύ καλά προϊόντα. Εντάξει, εδώ υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση, είναι υπέρ και κατά, αλλά καλά τέλος πάντων τα εμπορεύματα της Apple. Παρ' όλα αυτά τώρα δεν έχει να κάνει τα λεφτά. Και το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο μία εταιρεία, αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Η κρίση του 2008-2009 προέκυψε και προήλθε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Μια μεγάλη κλίμακα περισσόρευσης κεφαλαίου που δεν μπορούσε να απαντηθεί. Το πρόβλημα που είχε είναι ότι έκαψε πολύ λίγο κεφάλαιο, καταστράφηκε πολύ λίγο κεφάλαιο σε εκείνη τη φάση και όχι μόνο αυτό, επειδή η κρίση έπληξε περισσότερο τη ΗΠΑ και την Ευρώπη, η Κινέζικη οικονομία βρήκε, αν θέλετε, ευκαιρία, μπήκε πολύ επιθετικά μέσα στην αγορά και στην ουσία το πρόβλημα της κρίσης διωγγώθηκε. Και φτάσαμε 10 χρόνια μετά την κρίση του 2008-2009, να βρισκόμαστε στο ίδιο, αν θέλετε, και σε ένα ακόμα χειρότερο σημείο. Και για να καταλάβουμε πόσο χειρότερα έγιναν τα πράγματα την περίοδο μετά το 2008-2009, αρκεί να θυμηθούμε τα δεκάδες τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως που πέσανε ως επεκτατικά πακέτα το 2010 μέχρι το 2015, τα αρνητικά επιτόκια στα οποία οδήγησε, αν θέλετε, η περισσότερη κεφαλαίου ολόκληρη την καπιταλιστική οικονομία διεθνώς, τη μεγάλη αδυναμία αναπαραγωγής του κεφαλαίου, το γεγονός ότι αν έβαζες λεφτά στην τράπεζα, η τράπεζα κάτι θα σου κράταγε. Το κεφάλαιο φυσικά δεν βρίσκεται ποτέ σε αδιέξοδο. Δυστυχώς για μας, αν θέλετε. Θα ήταν πολύ εύκολο για τους εργαζόμενους και εμείς, αν θέλετε, δεν θα είχαμε και δουλειά να κάνουμε που είμαστε η πρωτοπορία. Θα έπεφτε μόνο στο καπιταλισμό, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο καπιταλισμός βρίσκει διέξοδο. Όχι με ένα, αν θέλετε, δομημένο ή στρατηγικό πλάνο, αλλά τη βρίσκει. Και η διέξοδος φυσικά πάντα είναι η καταστροφή του κεφαλαίου για να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες επανεπένδυσης. Έχει γίνει στο παρελθόν. Έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε με πολύ έντονο τρόπο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ήταν και το αποκορύφωμα της τραγικής αποτυχίας του επεκτατισμού του Κέινς δεκαετίας του 30 σε ΗΠΑ και σε Ευρώπη, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, με λίγο διαφορετικό, αν θέλετε, περιτύλιγμα, ίδια πολιτική έτρεξη και στην Ευρώπη. Αλλά το κεφάλαιο κάνει καταστροφή ενός κομματιού του κεφαλαίου για να μπορέσει να προχωρήσει. Και τώρα η λύση που προτείνει το κεφάλαιο. Μια λύση που δεν προέκυψε φυσικά ανώδυνα, προέκυψε μέσα από σφιχτές και σκληρές εσωτερικές αντιπαραθέσεις, είναι το περιβόητο πράσινο New Deal. Το Green New Deal είναι η φράση η οποία πρέπει να τυχεί στα αυτιά μας, γιατί συμπυκνώνει την ουσιαστική πολιτική του αντίπαλου σε ΗΠΑ, Ευρώπη και σε Ελλάδα. Τι λέει το πράσινο New Deal? Λέει ακριβώς ότι επειδή υπάρχει δυσκολία να παραγωγήσει, και δεν το λέει έτσι. Αν όμως το διαβάσει κάποιος, δεν το λέει και, αν θέλετε, 3-4 επίπεδα ανάλυσης παρακάτω. Το λέει στο πρώτο επίπεδο. Λέει ότι το πράσινο New Deal θα κάνει μια γιγαντιαία απαξίωση κεφαλαίου σε μεταφορές, σε ενέργεια, σε επικοινωνίες και θα τα ξανακάνει όλα ψηφιακά και πράσινα. Και με αυτόν τον τρόπο, θα κάνοντας μια πολύ μεγάλη απαξίωση κεφαλαίου, θα δώσει στον καπιταλισμό τη δυνατότητα να προχωρήσει προς τα μπρος. Αυτή είναι η πολιτική που προτείνουν. Η πολιτική αυτή δόθηκε μια σκληρή μάχη για το αν θα ακολουθηθεί, γιατί προφανώς οι καπιταλιστές πάντα συμφωνούν ότι πρέπει να καταστραφεί ένα κομμάτι του κεφαλαίου, αλλά θα διαφωνήσουν μέχρι θανάτου στο τέλος, στο αν θα καταστραφεί το δικό μου κεφάλαιο ή του αλουνού. Αυτή λοιπόν, για να προχωρήσει αυτή η πολιτική, είναι μια σφοδρή εσωτερική αντιπαράθεση σε διάφορα υπεραλιστικά κέντρα. Η πιο, αν θέλετε, χαρακτηριστική είναι η αντιπαράθεση στη ΣΥΠΑ ανάμεσα. Που ως πολιτικές φιγούρες είχε τον Biden από τη μία, τον Τραμπ από την άλλη, επεκράτησε η πολιτική Biden. Και η πολιτική του πράσινου New Deal είναι η πολιτική που προωθείται τώρα. Και λέει ακριβώς αυτό.
Αν δούμε λοιπόν την πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα, την πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα, όχι μόνο τώρα αλλά στην ουσία εδώ και αρκετά χρόνια, έχει αυτό τον άξονα, αυτό το χαρακτήρα, αυτό τον προσανατολισμό. Θα μπορούσε να πει κανείς, εντάξει, και τι θες να γίνει. Είναι μία λύση. Από το να γίνει καλύτερα να γίνει πράσινη ανάπτυξη. Καλύτερα δηλαδή να προχωρήσει η πράσινη ψηφιακή μετάβαση, γιατί τουλάχιστον αυτή είναι μία λύση. Άσε που θα γλιτώσει και το περιβάλλον κάτι της. Και αυτός, αν θέλετε, είναι ένα βασικό εργαλείο με το οποίο μπορεί να σκεφτεί κανείς για να προχωρήσει την επόμενη, αν θέλετε, περίοδο συζήτηση. Όμως, το πράσινο νιουδίδι δεν θα μας βρει όλους κερδισμένους, αντίθετα θα μας βρει χαμένους, και όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, δεν μπορεί να απαντήσει στα εσωτερικά προβλήματα του καπιταλισμού, ποτέ δεν μπόρεσε. Πρώτα και κύρια, η καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων δεν είναι ουδέτερη. Δεν καταστρέφονται γενικά και αόριστα οι παραγωγικές δυνάμεις. Την πληρώνουμε εμείς. Όταν δηλαδή λένε ότι θα καταστραφούν οι παλιές μορφές ενέργειας, σημαίνει ότι εμείς θα πληρώνουμε το ρεύμα 4 φορές παραπάνω. Όταν λένε ότι θα καταστραφούν οι παραγωγικές υποδομές, σημαίνει ότι θα είναι πολύ ακριβότερο να πάρουμε. Ναι, θα πληρώνουμε διόδια ή θα είναι πολύ ακριβά τα αυτοκίνητα τα επόμενα. Όταν λένε ότι θα γίνει ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, σημαίνει ότι θα γίνει ένα μεγάλο κύμα απολύσεων και ότι ένα μεγάλο κύμα εργαζόμενων που δουλεύαν με παλιό τρόπο θα σταματήσουν να δουλεύουν. Γιατί έτσι δουλεύει ο καπιταλισμός. Η καταστροφή λοιπόν παραγωγικών δυνάμεων έχει, αν θέλετε, ένα ουσιαστικό αποτύπωμα πάνω σε εμάς. Δεύτερη πλευρά. Οι μισθωτοί και αυταπασχολούμενοι δεν βελτιώνουν τη θέση τους, επιδεινώνουν τη θέση τους. Και επιδεινώνουν τη θέση τους γιατί όπως μας δίδαξαν πάλι οι κλασικοί, ο Μάρξ, ο οποίος μέσα στη σοφία του έχει προβλέψει ακριβώς πώς θα προχωρήσει ο καπιταλισμός στη φάση που βρίσκεται τώρα, μας εξήγησε ότι οι κρίσεις είναι κρίσεις στις οποίες ταυτόχρονα υπάρχει δυσκολία πραγματοποίησης των εμπορευμάτων, δεν μπορούν να πουληθούν τα εμπορεύματα, αλλά την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις δεν έχουν αρκετό κέρδος και πρέπει να το αυξήσουν. Και για να το αυξήσουν το κέρδος, επειδή εσείς που είστε και λογιστές την ξέρετε καλύτερα από μένα αυτή την εξίσωση, μισθοί και κέρδη είναι αντίθετες έννοιες. Για να αυξηθούν λοιπόν τα κέρδη των επιχειρήσεων, πρέπει να μειωθούν οι μισθοί. Και αν πάρουμε την οικονομία στο σύνολό της, και αυτό έχει σημασία να το κρατήσουμε όταν σκεφτόμαστε πώς ακριβώς θα πάει στο 20% του ΑΕΠ οι επενδύσεις κάθε χρόνο που προτείνει η Νουδού και ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να μειωθεί αυτό που καταναλώνουμε. Άρα λοιπόν οι επενδύσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα λόγω της καταστροφής του κεφαλαίου τώρα θα χρηματοδοτηθούν από το δικό μας υστέρημα. Τρίτη πλευρά. Τουλάχιστον να γλιτώναν το θέμα του περιβάλλοντος όπως λένε. Όμως φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το περιβάλλον δεν είναι μόνο το διοξείδιο του άνθρακα. Περιβάλλον τα νερά. Περιβάλλον οι παραλίες οι οποίες συνειδητοποιούνται για να προχωρήσει ο τουρισμός εδώ. Περιβάλλον τα βουνά τα οποία γεμίζουν με δρόμους και ανεμογεννήτριες καταστρέφοντας οποιαδήποτε βιοποικιλότητα και οποιοδήποτε περιβαλλοντική ισορροπία. Περιβάλλον καταστρέφεται την εμπορευματοποιημένη γη και την ανάγκη που έχει το κεφάλαιο να προχωρήσει σε επενδύσεις παντού. Το περιβάλλον σε τελευταία ανάλυση καταστρέφεται στον καπιταλισμό, γιατί ο καπιταλισμός ως ένα σύστημα που κοιτάει το κέρδος, βλέπει το περιβάλλον, όπως το ξέρετε καλύτερα από μένα έχοντας κάνει οικονομικές σπουδές, σαν ένα εξωτερικό κόστος. Και όσο και να προσπαθήσει να το μειώσει αυτό το πράγμα, η τάση που θα έχει το κάθε ξεχωριστό κεφάλαιο θα είναι να μπορέσει να πετάξει ό,τι το δυνατόν περισσότερο μπορεί στο περιβάλλον και να απομυζήσει ό,τι το δυνατόν περισσότερο μπορεί από το περιβάλλον, γιατί πολύ απλά δεν του ανήκει το περιβάλλον. Άρα λοιπόν το δίλημα που υπάρχει και είναι ένα αδιέξοδο για τους εργαζόμενους είναι το περιβάλλον ή θα είναι εμπόρευμα και θα το χρυσοπληρώνουμε ή θα είναι κοινό και θα το καταστρέφει το κεφάλαιο. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο δεν μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και σε αυτό το σημείο θα πάρει πάλι μηδέν. Τουλάχιστον μήπως γλιτώσουμε το ζήτημα της κρίσης. Όμως φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η οικονομική ιστορία και των τελευταίων ετών, μετά το 2010, αλλά και λίγο παραπίσω, η ιστορία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Συγγνώμη, τα ελληνικά μου θα πρέπει να είναι λίγο καλύτερα. Τι έδειξε? Έδειξε ότι η τεράστια επιτάχυση της συσσόρευσης του κεφαλαίου είναι τόσο μεγάλη, ειδικά σε περιόδους που υπάρχουν μεγάλα επεκτατικά πακέτα που προωθούνται με τέτοιο τρόπο στην καπιταλιστική αγορά, που πάρα πολύ γρήγορα το κεφάλαιο υπερσυσσορεύεται και πάλι.
Αν δει κανείς την πορεία από το 32, όπου φάνηκε να σταματάει η μεγάλη κρίση της ΣΥΠΑ, το 1932 αναφέρομαι, σε μόλις 7 χρόνια, 6 χρόνια μετά το 38, όπου ξαναβυθίστηκε σε κρίση η καπιταλιστική οικονομία, τι δείχνει αυτή η διαδικασία? Δείχνει ακριβώς την τεράστια αδυναμία που έχει η επεκτατική διαχείριση, ο Keynes, η επέκταση, αν θέλετε, ο εξωτερικός δανεισμός και η επιτάχυση σόρευσης να αντιμετωπίσει το ζήτημα της κρίσης πάρα πολύ απλά, γιατί αντί να λύνει το θέμα της υπερσόρευσης, το επιτείνει. Είτε με εξωτερικό δανεισμό, είτε με προώθηση της εσωτερικής ισόρευσης, η ουσία της επεκτατικής διαχείρισης είναι να επεκταθεί, αν θέλετε, η οικονομία. Να τοποθετεί ακόμα περισσότερο κεφάλαιο. Το ακόμα περισσότερο κεφάλαιο, ακόμα και αν κρύψουμε με λογιστικούς ή με τραπεζικούς τρόπους τα κέρδη που δεν μπορεί να έχει τώρα και να τα μεταθέσουμε για το μέλλον, θα έρθει όμως η ώρα που στο μέλλον θα πρέπει να πληρωθούν και δεν θα μπορούν. Και αυτή, αν θέλετε, η απλή οικονομική αλήθεια υπογραμμίζει τον λόγο για τον οποίο η επεκτατική διαχείριση όχι απλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, αλλά στο βάθος επιτείνει το πρόβλημα. Με απλά λόγια, ακόμα και αν τώρα προκύψει κάποια μεγάλη παγκόσμια συμφωνία, που βεβαίως είναι τόσες πολλές οι αντιθέσεις ανάμεσα στις χώρες Ευρώπης, ανάμεσα στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ, στο ΝΑΤΟ και στην Κίνα και στη Ρωσία. Και ο κατάλογος θα μπορούσε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο, που είναι πολύ δύσκολο να προκύψει. Ακόμα και αν προκύψει μια πιο μεσοπρόθεσμη συμφωνία, το προτσές σόρευσης κεφαλαίου είναι τόσο επιθετικό στη φάση που βρισκόμαστε, που πάρα πολύ γρήγορα θα ξαναπροκύψει θέμα υπερσόρευσης κεφαλαίου. Και όχι μόνο αυτό, το θέμα υπερσόρευσης κεφαλαίου θα εμφανιστεί σε εκείνους τους κλάδους που σήμερα εμφανίζονται ως οι δυναμικοί κλάδοι που δεν έχουν πρόβλημα. Ή να το πούμε με πολύ απλούστερα λόγια, ο νέος 25-30 χρονών σήμερα που δουλεύει στον κλάδο της πληροφορικής και θεωρεί ότι έχει ξεφύγει από τα προβλήματα που έχουν οι άλλοι κλάδοι, γιατί όντως ο κλάδος της πληροφορικής τώρα κάνει προσλήψεις, διωγγώνει το εργατικό δυναμικό, παίρνει πολύ περισσότερους, θα βρεθεί σε 10-15 χρόνια από τώρα, όταν θα ξαναεμφανιστεί μια νέα βαθιά κρίση συγχρονισμένη του καπιταλισμού, σε πολύ χειρότερη θέση. Θα βρεθεί σε πολύ χειρότερη θέση, γιατί το όποιο κοινωνικό δίκτυο θα έχει καταστραφεί, που είπα ό,τι έχει απομείνει θα έχει καταστραφεί, και η πιθανότητα ενός πολέμου, αν θέλετε, για τη τελική λύση, όχι που επιλέγει, στην οποία καταλήγει αυθόρμητα ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, ειδικά στο μονοπωλιακό του στάδιο, σήμερα στον υπεριαλισμό δηλαδή, είναι ο πόλεμος. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό το οποίο μπορεί να καταλάβει κανείς, εξετάζοντας λίγο την πορεία ανάπτυξη όλων αυτών των τεχνολογιών μέχρι τώρα, είναι ότι δεν υπάρχει ένα γενικό και αόριστο μέλλον. Η επίκληση που μας λένε ότι όλοι μαζί να πάμε στο μέλλον, ένα μέλλον το οποίο τάχα έρχεται αυθόρμητα και αυτόματα, είναι μια, αν θέλετε, φενάκι ή ένας αποσανατολισμός μια συσκότηση της πραγματικότητας. Μια συσκότηση το ότι η ανάπτυξη, οι άξονές της, οι στόχοι της υπηρετούν το κεφάλαιο, υπηρετούν το κέρδος, υπηρετούν τη σημερινή συγκρότηση της καπιταλιστικής παραγωγής. Αν θέλετε, ο Μάρξ πάλι στο Μανιφέστο, σε αυτό το εκπληκτικό κείμενο που μέσα σε 40 σελίδες έχει τόσο μεγάλη πυκνότητα και ποιότητα πληροφορίας, που είναι δύσκολο να σκεφτεί πώς μπορεί να γραφτεί ποτέ κάτι καλύτερο, λέει: το πρόβλημα που έχει ο καπιταλισμός είναι ότι είναι ένα σύστημα που κοιτάει το παρελθόν, το μέλλον, το ιδιοκτησίας, που έχει κληρονομήσει το τώρα από το πριν. Η όλη ανάπτυξη που κάνει ο καπιταλισμός δεν γίνεται αυτόματα και αυθόρμητα, λέει η διδάσκει ο Μάρξ, γίνεται ικανοποιώντας το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Η κατάρα του κεφαλαίου, αν θέλετε, πάνω στην κοινωνία είναι ακριβώς αυτή. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το τι αναπτύσσεται και πώς αναπτύσσεται έχει ακριβώς αυτόν τον άξονα. Αυτό μπορεί να εξηγήσει και την επόμενη μέρα της καπιταλιστικής Ελλάδας. Για τα χαρακτηριστικά τα οποία μας προτείνουν να έχει η επόμενη μέρα της καπιταλιστικής Ελλάδας είναι ακριβώς αυτά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είτε δούμε τη Νέα Δημοκρατία με το Ελλάδα 2, είτε δούμε το ΣΥΡΙΖΑ με το Ελλάδα Plus, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, αν θέλετε, marketing. Ποιος έχει πετύχει με καλύτερο τρόπο να ακουμπήσει στο κοινωνικό ακροατήριο στο οποίο θέλει να ακουμπήσει, το 2 ή το Plus. Αλλά αυτό έχει μικρή σημασία, γιατί η ουσία των δύο προγραμμάτων είναι ίδια. Και τι μας λένε? Μας λένε οι ίδιοι στρατηγικοί άξονες: πράσινη ψηφιακή μετάβαση, προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, ψηφιακού κράτους, αυτοματοποίηση,
συγκέντρωση των επιχειρήσεων σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, επιτάχυνση δηλαδή συγκέντρωση και συγκεντροποίηση, άρα κλείσιμο των μικρότερων επιχειρήσεων, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Και μας λένε με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, αλλά επιμένουν πρέπει να γίνει μείωση μισθών. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται σήμερα και φέρνει το αντεργατικό οδοστρωτήρα και θα φέρει τη μείωση μισθών μέσα από κατάρρευση περιοριακής απασχόλησης, μέσα στην ουσία μια σταδιακή ακόμα περισσότερη σκλαβοποίηση των μισθωτών όλο το επόμενο διάστημα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώνει αποκλειστικά και μόνο πάνω στον κατώτερο μισθό, συσκοτίζοντας ότι ο μέσος εργαζόμενος αμείβεται με το μέσο μισθό και όχι με τον κατώτερο. Αυτή είναι η ουσία του μέσου μισθού. Και μια πολιτική η οποία απλά και μόνο λέει ότι θα αυξήσουμε τον κατώτερο μισθό, χωρίς να αναφέρεται τι θα γίνει στο μέσο, αν θα πάρει αυτά που έχει χάσει τα τελευταία 10 χρόνια, αν θα αυξηθεί όπως πρέπει να αυξάνει με βάση την αύξηση του ΑΕΠ και με βάση την ανάγκη να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων, θα κάνει ακριβώς το ανάποδο. Και το κεντρικό, αν θέλετε, που να κρατήσουμε είναι ότι και οι δύο, και τα δύο υποτίθεται τάχα πολύ διαφορετικά πολιτικά προγράμματα, αναφέρουν και επιμένουν πρέπει να γίνει αύξηση των επενδύσεων. Αλλά όπως έλεγα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι επενδύσεις δεν προκύπτουν από το πουθενά. Οι επενδύσεις είναι κεφαλαιοποίηση των κερδών των επιχειρήσεων. Και τα κέρδη των επιχειρήσεων προκύπτουν αν μειωθούν τα κόστη για αυτούς, μακριά από εμάς, αλλά νομίζω δεν μπορούμε να συνοηθούμε όταν μιλάμε με τη δική τη γλώσσα. Και τα κόστη για αυτούς, τα σημαντικότερα κόστη για αυτούς, αν πάρουμε μεσοσταθμικά το τι γίνεται, είμαστε εμείς. Εμάς αντιμετωπίζουν σαν κόστη. Τη δική μας ζωή. Η αύξηση λοιπόν των επενδύσεων, η αύξηση καπιταλιστικής εισόρευσης έχει σαν αναγκαίο και απαράβατο όρο να μειωθεί το κομμάτι που καταναλώνουμε εμείς. Οι μισθωτοί, οι φτωχοί αγρότες, οι φτωχοί αυτοαπασχολούμενοι. Και το πολιτικό πρόγραμμα που έχει τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις επιμέρους διαφορές που έχουν, παρά το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο το σερβίρουν, παρά το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μπορούν να απαντούν σε επιμέρους κοινωνικά ακροατήρια, η ουσία είναι ίδια. Επίθεση στα εργασιακά, μισθολογικά, στα συνολικά δικαιώματα των εργαζόμενων και του λαού, με στόχο να αυξηθεί η κερδοφορία, να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των μονοπωλιακών ομίλων, με στόχο να προχωρήσει το γενικότερο πρόγραμμα της πράσινης ανάπτυξης που υλοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο, από τη ΣΥΠΑ μέχρι την Ευρώπη και την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όλη αυτή η συζήτηση φωτίζει. Φωτίζει ότι αυτό που έχει γίνει της μόδας τώρα σε ορισμένους κύκλους, ευτυχώς, αν θέλετε, που υπάρχουμε εμείς και επιμένουμε, φωτίζουμε την πραγματικότητα με ένα διαφορετικό τρόπο, είναι ακριβώς το τη λογική που λέει ότι πρέπει να πέσει η επάρατη κυβέρνηση της δεξιάς, αυτή η βαθιά λαθεμένη από προσανατολιστική αντίληψη που τελικά, άσχετα από προθέσεις, οδηγεί σε ένα αντικυβερνητικό μέτωπο που δεν μπορεί και δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους, είναι μια λογική ατελέσφορη, μια λογική που δεν μπορεί στην ουσία να οδηγήσει τους εργαζόμενους ούτε να κερδίσουν κάτι στο σήμερα. Θα έλεγε τότε κάποιος, ωραία. Και τότε τι προτείνετε εσείς? Συσπήρωση απέναντι σε ποιον? Με ποιο τρόπο θα κινηθούμε? Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω είναι καθαρό από τη συζήτηση μέχρι τώρα ότι το πραγματικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς τώρα δεν είναι φυσικά η τεχνολογία. Δεν είναι η τεχνολογία που την έχουμε φτιάξει εμείς από τα δικά μας τα σπλάχνα. Δεν είναι, αν θέλετε, η δική μας αντικειμενοποιημένη εργασία, η οποία σε τελευταία ανάλυση μπορεί να μας κάνει να ζούμε ακόμα καλύτερα. Το βαθύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι οι κακές επιλογές που κάνει η μία ή η άλλη αστική κυβέρνηση. Το δοκιμάσαμε άλλωστε στο παρελθόν, με πολύ στραβά ως χώρα, με πολύ στραβά αποτελέσματα. Πιστέψε με αυτού που σου έλεγαν ότι φταίει η κακή πολιτική της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έφερε τα μνημόνια. Και λουστήκανε σαν λαός το ΣΥΡΙΖΑ που έφερε το επόμενο μνημόνιο. Τώρα αυτή η προπαγάνδα επανέρχεται. Είμαστε όμως αρκετά τσαλωμένοι και μπορούμε να αποδείξουμε πλέον ότι το πραγματικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι, αν θέλετε, απλούστερο και πολύ πιο δύσκολο την ίδια στιγμή. Γιατί το απλό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ακριβώς, όσο ξύλινο και αν ακούγεται, η κυρίαρχη σχέση παραγωγής, η καπιταλιστική ιδιοκτησία, το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτή ακριβώς οι σιδερένιοι νόμοι του καπιταλισμού που καθορίζουν κάθε πλευρά της τεχνολογίας που θα προωθηθεί και θα υλοποιηθεί, τους μισθούς με τους οποίους θα αμοιβόμαστε, καθορίζουν τελικά αναπόδραστα το τι ακριβώς θα προχωρήσει μέσα σε μια κοινωνία για να συνεχίσει να είναι αυτή η κοινωνία
καπιταλιστική. Έτσι λοιπόν η επίθεση στα δικαιώματα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχει τεχνολογικό χαρακτήρα, ούτε έχει χαρακτήρα κακών επιλογών. Έχει ταξικό πολιτικό χαρακτήρα, έχει να κάνει αν θέλετε χαρακτήρα με το ποια τάξη βρίσκεται σήμερα στην εξουσία, τα συμφέροντα τι ενός υπηρετεί η στρατηγική της ανάπτυξης συνολικότερα. Και γι' αυτό ως ΚΚΕ επιμένουμε, φωτίζουμε και φωνάζουμε. Τα δικαιώματά μας και τα κέρδη των καπιταλιστών είναι ασύμβατα. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε την καπιταλιστική εκμετάλλευση με κανέναν τρόπο. Μπορούμε μόνο να την καταργήσουμε. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μπορέσουμε να ζήσουμε μονιασμένα με έναν τρόπο που θα ζούμε καλύτερα εμείς μαζί με τους εκμεταλλευτές μας. Είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είτε δούμε την τεχνολογία, είτε δούμε τις σχέσεις με τις οποίες θέλουμε να ζήσουμε στην κοινωνία, τις σχέσεις με τα άλλα κράτη, τις σχέσεις με τις οποίες βλέπουμε τον πολιτισμό και την τέχνη. Είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και γι' αυτό ως ΚΚΕ καλούμε κάθε εργαζόμενο να κινηθούμε στον ίδιο, να κινηθούμε αταλάντατα σε μια πορεία η οποία συγκρούεται συνολικά με τη στρατηγική του αντίπαλου. Συγκρούεται με την ίδια τη λογική για την πολιτική του κέρδους ως κίνητρο της κοινωνικής παραγωγής. Προετοιμάζει τις δυνάμεις για την ουσιαστική, τη ριζική, τη τελική λύση. Προετοιμάζει τις δυνάμεις για την τελική σύγκρουση η οποία θα κρίνει ποιος ποιον, την τελική σύγκρουση η οποία θα οδηγήσει την κοινωνία σε ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο, στο ριζικά διαφορετικό δρόμο της εργατικής εξουσίας και του σοσιαλισμού. Γιατί φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν κλείνουμε τα μάτια. Οι δυνατότητες που έχει σήμερα η τεχνική παραγωγή και η τεχνολογία είναι τρομακτικές. Έχουμε πλέον ως κοινωνία, ως ανθρώπινος πολιτισμός, έχουμε κατακτήσει τεράστιες δυνατότητες στο τι μπορούμε να παράξουμε, πόσο γρήγορο και πόσο μεγάλη παραγωγικότητα. Και αυτό που μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα στη δυνατότητα πλατιάς ικανοποίησης των δικών μας κοινωνικών αναγκών και σημερινή μιζέρια του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που θα γίνεται όλο ένα και χειρότερη, είναι ακριβώς η καπιταλιστική σχέση παραγωγής. Και αυτήν ακριβώς πρέπει να ξυλώσουμε. Γιατί ξέρουμε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα δίκτυα των υπολογιστών και η αυτοματοποίηση δεν έχουν κάτι κακό. Μπορούν να οδηγήσουν σε μια ριζική μείωση του εργάσιμου χρόνου. Μπορούν να οδηγήσουν σε μια κοινωνία που θα δουλεύουμε όσο ακριβώς χρειάζεται για να ζούμε πολύ περισσότερο, με πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Μια κοινωνία που σήμερα οι δυνατότητες κοινωνικής παραγωγής είναι τέτοιες ότι θα μπορούσε ένας εργαζόμενος να δουλεύει 3-4 μέρες την εβδομάδα και να παράγει περισσότερα από όσα, και να καταναλώνει συνεπώς περισσότερα από όσα παράγει σήμερα, από όσα του αποδίδονται σήμερα και με αυτόν τον τρόπο να ζει πολύ καλύτερα. Ξέρουμε ότι οι νέες τεχνικές δυνατότητες, όπως τα ηλεκτρονική, όλη αυτή η ηλεκτρονικοποίηση του κράτους και συνολικότερα της κοινωνικής παραγωγής, μπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστικά την υγεία και τον πολιτισμό και να μην οδηγήσουν σε φθηνά υποκατάστατά τους. Ξέρουμε ότι η τεράστια διεύρυνση στην πληροφορία που έχει, αν θέλετε, καταφέρει η κοινωνική παραγωγή τα τελευταία 30-40 χρόνια, δεν είναι αρνητική. Είναι ένα τεράστιο bonus, ένα τεράστιο πλεονέκτημα όταν αυτή συνδυάζεται και εδράζεται πάνω σε μια στέρεα, βαθιά φιλοσοφημένη συνολική παιδεία και εκπαίδευση του εργαζόμενου που το επιτρέπουν όχι να γίνει ένας απλός καταναλωτής και ένα παραγωγός πληροφορίας, αλλά να μπορεί να την αξιοποιήσει και να λύσει προβλήματα. Ξέρουμε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι η τεχνολογία σήμερα μπορεί να φέρει πραγματικά στους ανθρώπους πολύ πιο κοντά, να μας φέρει πολύ πιο κοντά στους αγαπημένους μας ανθρώπους, να μας βοηθήσει να φτιάξουμε πολύ στενότερους και πολύ πιο πλούσιους, πολύ στενότερη και πολύ πιο πλούσια κοινωνική ζωή, και όχι να υποκαταστήσει την κοινωνική ζωή με δεκάδες ή εκατοντάδες τάχα φίλους στο Facebook ή στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που στην πραγματικότητα με τους οποίους δεν έχουμε σχεδόν τίποτα κοινό. Ξέρουμε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι η εργαστική εξουσία, ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός σε μια απλά πλούσια χώρα σαν την Ελλάδα μπορεί να ικανοποιήσει τις διευρυμένες ανάγκες των εργαζόμενων, μπορεί να οδηγήσει σε μια ζωή με βάση τις ανάγκες μας. Ξέρουμε, αν θέλετε, για να δούμε και τον ουσιαστικό ρόλο τον οποίο θα διαδραματίσει ο επαγγελματίας επιστήμονας λογιστής σε αυτή τη διαδικασία, ότι η πορεία αυτοματοποίησης μπορεί ουσιαστικά να υπηρετήσει τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, λύνοντας προβλήματα που δεν μπορούσε να λύσει όλα τα προηγούμενα διάστημα ή, αν θέλετε, έχοντας δυνατότητες πολύ ανώτερες από τις δυνατότητες που είχε η πρώτη απόπειρα οικοδόμησης σοσιαλισμού στις αρχές του 20ου αιώνα. Ξέρουμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτόν τον τρόπο που γίνεται μπορεί να βοηθήσει να προβλεφθούν ανάγκες. Ξέρουμε στην πραγματικότητα όλη αυτή η ηλεκτρονικοποίηση της παραγωγής, όταν υπηρετεί
την νέα ριζικά διαφορετική σχέση του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού και όχι όπως η τεχνολογική ανάπτυξη που γίνεται τώρα που υπηρετεί την καπιταλιστική παραγωγή, μπορεί να βοηθήσει, να πολλαπλασιάσει, να κάνει την κοινωνία πολύ καλύτερη, μπορεί να κάνει την κοινωνία πολύ πλουσιότερη. Ξέρουμε, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και συντροφοί, σε εκείνες τις συνθήκες ο επιστήμονας λογιστής θα μειώσει ουσιαστικά το ριζικά, τον εργάσιμο χρόνο τον οποίο θα πρέπει να εργάζεται, θα απαλλαγεί ουσιαστικά από μια σειρά αχθοφόρες δουλειές που τώρα πέφτουν πάνω στην πλάτη του, ακριβώς πάνω στη βάση της κοινωνικής παραγωγής και καθολικής κοινωνικής ιδιοκτησίας, ενιαίας προτυποποίησης καθολικής στο χώρο και στο χρόνο, που θα επιτρέπει στην πραγματικότητα μια αυτόματη επίλυση πολλών προβλημάτων που τώρα δαπανούν πάρα πολύ χρόνο, ο οποίος όμως δεν χρησιμοποιείται για κάτι ουσιαστικό και αν θέλετε βαθύτερα δυσδυτικό, και ο επιστήμονας λογιστής θα μπορέσει να συγκεντρωθεί σε ουσιαστικές λειτουργίες λογιστικές, σε ουσιαστικές λειτουργίες που είναι συνδεδεμένες με την ίδια την εργατική εξουσία και την ίδια τον επιστημονικό σχεδιασμό που πρέπει να έχει αυτή. Γιατί φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, πρέπει να σκεφτούμε, και θα κλείσω με αυτό. Μας λένε οι κοινωνιολόγοι του 1900 ότι το διπλογραφικό σύστημα οικοδομήθηκε και φτιάχτηκε μαζί με την ίδια την ανάπτυξη και τη συγκρότηση του κεφαλαίου ως οικονομικού φαινομένου. Και είναι λογικό. Όσο άρχισε να μαζεύεται το κεφάλαιο και να συσσωρεύεται ως κεφάλαιο, νεκρά δηλαδή αντικειμενοποιημένη εργασία μέσα παραγωγής, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για να παράξουν κάτι, έπρεπε να γίνει και μια λογιστική του. Έπρεπε να αρχίσουμε να μετράμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε, τι παράγουμε, ποια είναι τα κόστη μας, αν είμαστε κερδοφόροι, αν δεν είμαστε κερδοφόροι και πάει λέγοντας. Ξέρουμε λοιπόν δίπλα σε αυτό ότι εσείς, οι επιστήμονες λογιστές, στο νέο ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, στον επιστημονικά κεντρικό σχεδιασμό, στην εργατική εξουσία, θα παίξετε καταλυτικό ρόλο, όχι απλά στο να μετράτε, θα παίξετε καταλυτικό ρόλο στο πώς πρέπει να οικοδομηθεί η νέα σχέση εξουσίας, η νέα σχέση παραγωγής που θα λέγεται επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός, που είναι μια σχέση που έρχεται συνειδητά από τα πάνω, από τη συνείδηση του ανθρώπου και καταλήγει προς τα κάτω. Ξέρουμε δηλαδή ότι η νέα κοινωνία που θα οικοδομήσουμε θέλει νέα επιστήμη και ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα τη φέρουμε. Φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, ξέρουμε και μπορούμε να σκεφτούμε ότι η άσχημη πραγματικότητα που ζούμε τώρα δεν είναι θέμα επιλογών. Είναι θέμα αναγκών του συστήματος που υπαγορεύουν το πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Και γι' αυτό εμείς σαν ΚΚΕ συνεχίζουμε και καλούμε θαρετά και θαραλέα κάθε εργαζόμενο να δει αυτή την άσχημη αλήθεια, γιατί αν δει την αλήθεια, η αλήθεια είναι πάντα μια επαναστατική πράξη, μπορεί να καταλάβει πώς θα την αλλάξει. Και γι' αυτό το λόγο επιμένουμε και λέμε, ο μονόδρομος για τον οποίο αξίζει να παλέψουμε είναι ο μονόδρομος κατάργησης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Σήμερα, μαχητικά, οργανώνουμε την πάλη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Αντιστεκόμαστε όπου μπορούμε. Συμμετέχουμε ενεργά στη διαπάλη. Ακόμα και με ανώριμες πολιτικές συνειδήσεις μπορούμε να έχουν ξεκαθαρίσει το ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Αντιμαχόμαστε όλες τις λαθεμένες αντιλήψεις μέσα στην ενεργή διαπάλη, μέσα στο κίνημα. Κλιμακώνουμε με κατάλληλο τρόπο την παρέμβασή μας στο συνδικαλιστικό κίνημα και την παρέμβαση που κάνουμε ως κόμμα. Έχουμε σαν ισχυρό όπλο τις αποφάσεις του 21ου Συνεδρίου, το οποίο γίνεται αυτό το διάστημα του 21ου του κόμματός μας. Ξέρουμε, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, ότι η απάντηση στους προκλήσεις του 21ου αιώνα είναι συγκεκριμένη. Είναι ο σοσιαλισμός. Η εποχή μας είναι δύσκολη, είναι μια εποχή που θα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλά ψωγυρίσματα, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Έχουμε ακλόνητη πεποίθηση ότι θα νικήσουμε, ότι εμείς θα είμαστε η γενιά που θα βάλει σφραγίδα στις εξελίξεις. Σε ευχαριστώ πολύ.